Χρηματοποίηση της υγείας πρόνοιας που εφαρμόζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις βιώνουν οι άνθρωποι με αναπηρίες των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Όλη την έκθεση διαπερνάει η απόσυρση της κρατικής ευθύνης από τη στήριξη των αναγκών τους. Στο όνομα της ανεξάρτητης διαβίωσης, η υποβάθμιση και η εμπορευματοποίηση των υπαρχουσών κρατικών δομών μεταφέρεται με βαρύ κόστος στους ίδιους και τις οικογένειές τους. Τα νοσοκομεία μιας νόσου κλειστά για χρόνια πάσχοντες, τα αφημένα στην τύχη τους κέντρα αποκατάστασης και ειδικής αγωγής, τα ιδιωτικά ιδρύματα με τα χιλιάδες κρούσματα και θύματα COVID-19 επιβεβαιώνουν τον εγκληματικό χαρακτήρα αυτής της στρατηγικής. Η έκθεση υπερθεματίζει την ευρωνοσιακή γραμμή περί πρόσβασης που γενικεύει την εμπορευματοποίηση κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας. Παραπέμπει την απασχόληση στην ελεύθερη αγορά των τζαχισμένων μισθών και δικαιωμάτων. Προτείνει επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για τους καπιταλιστές. Απαιτούμε αποκλειστικό δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας, δωρεάν ειδική αγωγή υψηλής ποιότητας για όλα τα παιδιά με αναπηρίες, εξασφάλιση του δικαιώματος για δουλειά, με πλήρη δικαιώματα στους ικανούς προς εργασία, λειτουργία με ευθύνη του κράτους προστατευόμενων παραγωγικών εργαστηρίων.